μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025 θα ξεκινήσει να λειτουργεί και στην ΑΔΕ, όπως έγινε στον ΕΦΚΑ, ένα κέντρο αντίστοιχο με το 1555 για συνολική, σφαιρική, πλήρη και σύγχρονη εξυπηρέτηση των Ελλήνων φορολογουμένων, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Και αυτό μεταξύ μας έχει και ένα χαρακτήρα κοινωνικής πολιτικής, γιατί νοιάζεσαι για το μέσο πολίτη. Θα απασχολούνται 220 άτομα και θα διεκπεραιώνονται σε καθημερινή βάση χιλιάδες ερωτήσεις και αιτήματα πολιτών. Αυτά ως προς τον εξυγχρονισμό. Και κλείνω με 4 ακόμα βήματα που θα γίνουν μέσα στο 2025 και τα οποία είναι στοίχημα για μας τόσο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και στην ΑΔΕ. Πρώτο βήμα. Η καθολική δήλωση των εσόδων-εξόδων μιας επιχείρησης στο My Data από 1η Ιανουαρίου του 2025. Χωρίς αποκλίσεις, χωρίς τα περιθώρια αποκλίσεων που υπήρχαν μέχρι τώρα. Παράλληλα τίθεται σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2024 η νέα εφαρμογή My Data App που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκδίδουν και να διαβιβάζουν παραστατικά όπως τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής απευθείας στην πλατφόρμα My Data μέσω smartphone ή tablet. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού πελατολογίου τον Ιανουάριο του 2025. Τι είναι το ψηφιακό πελατολόγιο? Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ουσιαστικά ένα ψηφιακό βιβλίο πελατών που θα τηρούν υποχρεωτικά συγκεκριμένη κλάδη ελεύθερων επαγγελματιών και επιτιδευματιών. Θα παρακολουθείτε από την ΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο online, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων και συγκρίσεων με ομοειδείς επιχειρήσεις. Το ψηφιακό πελατολόγιο θα ξεκινήσει από κλάδους όπως συνεργεία, φανοποιία, πλυντήρια αυτοκινήτων και χώρους στάθμευσης και θα επεκταθεί σε άλλους κλάδους στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της φύσεώς τους εντός του 2025. Τρίτον, με την έναρξη υλοποίησης θα έχουμε την έναρξη υλοποίησης της υποχρεωτικής εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις αρχές του 2025. Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά διακίνησης εμπορευμάτων και να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα My Data. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογικές αρχές θα έχουν μια πλήρη εικόνα του υποδιακίνηση προϊόντος σε όλα τα στάδια της διακίνησης και αυτό έχει επίσης μια θετική αντανάκλαση και στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς για να υπάρχει διαφάνεια στα διάφορα στάδια, όπως λέμε καμιά φορά, από το χωράφι στο ράφι. Τέταρτον, έχουμε την καθολική επέκταση του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο ισχύει ήδη μερικώς, ιδίως στις συναλλαγές με το δημόσιο. Έχουμε υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποθέτω θα λάβουμε έγκριση τις αμέσως επόμενες μέρες, ώστε να έχουμε υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα και η πρωτοβουλία αυτή θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Κυρίες και κύριοι, κλείνω. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προσπαθήσει να κάνει 2 πράγματα. Από τη μια πλευρά, να μειώσει φόρους. Δεν χρειάζεται να τους απαριθμίσω έναν-έναν. Θυμάστε τον έμφυα, θυμάστε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, θυμάστε τον εταιρικό φόρο, θυμάστε το φόρο στα μερίσματα, θυμάστε, εν πάση περιπτώσει, είναι 60 διαφορετικοί φόροι. Και τώρα, με τον προϋπολογισμό, μειώνουμε ακόμα 12 φόρους, συνολικά 72 μειώσεις. Η χώρα μας, το 2023, είχε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με επίσημα στοιχεία της Eurostat. Από το 42,7% πήγαμε στο 40,7%. Την ίδια στιγμή ο άλλος άξονας είναι η φορολογική δικαιοσύνη. Να μην έχουμε συνεχώς θύματα που είναι οι νομοταγείς πολίτες. Θέλουμε με τα βήματα που κάνουμε να υπάρχει ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι στη φορολογική διοίκηση και στο κράτος. Έτσι ώστε τελικά τι? Με λιγότερους φόρους, με χαμηλότερους φόρους να έχουμε περισσότερα έσοδα. Μπορεί σε κάποιους να φαινόταν απίστευτο, μπορεί ορισμένοι να το θεωρούσαν αδύνατο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το έκανε πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλότερους φόρους και περισσότερα έσοδα. Γιατί δημιουργήσαμε τους μηχανισμούς, προχωρήσαμε όλα τα νομοθετικά μέτρα, χρησιμοποιήσαμε όλα τα εργαλεία, ψηφιακά και μη, ώστε να έχουμε ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Σύγχρονα, δίκαια, αποτελεσματικά.